Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Λευκοί έγιναν αγροτικοί δρόμοι σε περιοχές της Σάρτας από την χαλαζόπτωση που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής. Ζημιές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες, ενώ σήμερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Σάρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Υπήρου, τον κύριο Παπαγιάννη, και υπηρεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκε περιοχές όπου καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιώργο Στήλιο. Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελίου. Η χθεσινή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες της Σάρτας. Θα μας πείτε τώρα, γιατί έχετε εικόνα από την σημερινή αυτοψία, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρέθηκε στην περιοχή, ενώ όπως είπα και λίγο πριν, δεν σημειώθηκε χαλαζόπτωση σε όλες τις περιοχές της Σάρτας, αλλά ήταν μεμονωμένες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ζημιές. Είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση, συνεχώς βιώνουμε διάφορα φαινόμενα τα οποία είναι ακραία και έχουν πολλές φορές τοπικά χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο συνέβη και χθες στην Άρτα, στην περιοχή τη δική μας, στο Πέτα, στο Κομπότι, στο Νεοχώρι. Γι' αυτό το λόγο επικοινώνησα με το προϊστάμενο του ΕΛΓΑ στα Γιάννενα και κλιμάκιο γεωπόνων κατέβηκε σήμερα κάτω στις περιοχές αυτές, ήμουν και εγώ εκεί, όπου διαπιστώσαμε στην κυριολεξία ότι είχαμε μια πάρα πολύ σφοδρή, πολύ έντονη, πολύ μεγάλη χαλαζόπτωση. Mm-hmm. Από εδώ λοιπόν και στο εξής, θα κάνουν οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ επισημάνσεις στα κτήματα για να εκτιμήσουμε πώς είναι η ζημιά και η καταστροφή και να επιλέξουμε με ποιον τρόπο μπορούν να στηριχθούν οι παραγωγοί, εάν υπάρχει πολύ μεγάλο και εκτεταμένο φαινόμενο ζημιά στην παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια είχαν αδρανίσει για λίγο, ξέρετε, τα προγράμματα με όλα αυτά τα προστατευτικά μέτρα, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι πολλοί από τους αγρότες της Σάρτας ενδιαφέρονταν. Ναι. Και για τις καλλιέργειες των ακτινιδίων, αλλά ό,τι μπορούσε να γίνει και για τα εσπεριδοειδή. Αυτά με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν εκ νέου, κύριε Υπουργέ. Ακούστε, εμείς σε αυτή την συγκυρία έχουμε κάνει ένα συνολικό πρόγραμμα στον ΕΛΓΑ, όπου έχουμε πετύχει καταρχήν εντός του ίδιου έτους να αποζημιώνουμε τους παραγωγούς. Δηλαδή να τρέχει διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που στο παρελθόν απαιτούνταν 14-18 μήνες, σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 2 χρόνια. Αυτό το έχουμε πετύχει. Με την συνεισφορά των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, με το φιλότιμό τους, με τους γεωπόνους, αλλά όμως και αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Έχουμε μια προγραμματική σύμβαση με την κοινωνία της πληροφορίας και με την καλύτερη οργάνωση των κεντρικών του ΕΛΓΑ και τη διοίκησή του. Και εδώ τώρα, στη συγκεκριμένη περίσταση, έχουμε μια παραγωγή η οποία είναι ερτημένη, έχουμε τα σπυριδοειδή μας, ξέρετε, τις όψιμες ποικιλίες, ναι. Τα Βαλένθια, τα Ορτανίκ, τα Λανελέιτ. Εκεί οι γεωπόνοι θα κάνουν την καταγραφή και ο κόσμος μπορεί από αύριο να ξεκινήσει να ζητήσει να γίνει αναγγελία ζημιάς. Όσοι όμως έχουν ήδη μέχρι τώρα δηλώσει για το χαλάζι, δεν χρειάζεται να πληρώνουν τέλη δεύτερη φορά για να ξαναδηλώσουν τα κτήματά τους. Mm-hmm. Θα τα δουν οι γεωπόνοι, δεν θα χρειαστεί δηλαδή να υπάρξει μια επιβάρηση των παραγωγών. Τώρα, σε σχέση με τα ακτινίδια, που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε παραγωγή, το φαινόμενο αυτό πιθανόν θα φανεί αργότερα. Στο φυτικό κεφάλαιο. Ναι. Θα φανεί σε δεύτερη φάση, πιο μετά. Ναι. Θα έχει γίνει η καταγραφή. Υπάρχει διέξοδος από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις. Να δούμε τα ποσοστά και τις αναλογίες που υπάρχουν και να προχωρήσουν. Όμως, η λύση για όλα αυτά, πέρα από την αμεσότητα και την αποζημίωση και τη στήριξη του παραγωγού που στην κυριολεξία είμαστε δίπλα του, είναι να προχωρήσουμε στην ενεργητική
προστασία, με αντιχαλαζικά δίκτυα, με προστασία ενεργής έδεια με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ενεργοποιήσει μέτρο από το ΠΑΑ, όπου θα γίνει πρόσκληση και οι παραγωγοί θα μπορούν να κάνουν αίτηση να ενταχθούν σε αυτό το μέτρο, να χρηματοδοτηθούν πάνω από το 55%, σχεδόν στο 60% για την τοποθέτηση αντιχαλαζικών δικτύων με χρηματοδότηση από το, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τα χρηματοδοτικά μας, από το πρόγραμμα, από το ΠΑΑ και από τη νέα, τη νέα ΚΑΠ. Βέβαια αυτό αφορά κυρίως, όπως είπαμε, τις καλλιέργειες ακτινιδίων για τα εσπεριδοειδή. Ίσως δεν θα μπορούσαν τα αντιχαλαζικά δίκτυα και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στις εσπεριδοκαλλιέργειες. Αλλά εκεί υπάρχουν άλλα μέσα που μπορούν να, να ληφθούν. Εξετάζουμε όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται και σε άλλες χώρες και εδώ στην Ελλάδα. Mm. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι υπάρχει μπαλονάκια τα οποία όταν έρχεται το χαλάζι μπορούν να σηκώνονται και με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγουμε την έντονη τη χαλαζόπτωση. Υπάρχουν μια άλλη διαδικασία, είναι με αεροπλάνα να βομβαρδίζουν πριν έρθει έγκαιρα με ειδοποίηση από την ΕΜΗ και τα κλασικά δίκτυα τα οποία έχουν κάτω ο κόσμος. Με συνδυασμό όλων των μέτρων ενεργητικής προστασίας θα προχωρήσουμε, αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, διότι ο παραγωγός θέλει να παράξει, να έχει ένα καλό προϊόν, ποιοτικό και σε καλές ποσότητες, να το δώσει στην αγορά για να έχει εισοδήματα. Η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, κύριε Υπουργέ, προϋποθέτει, αν θέλετε, και άλλα κριτήρια. Ωστόσο, όμως, υπάρχει αυτή η δυνατότητα που είπατε να προβλέπονται ακόμη και τα καιρικά φαινόμενα. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση να μπορεί να σωθεί εντός εισαγωγικών η παραγωγή. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα πρόγραμμα όπου θα εξοπλίσουμε τους γεωπόνους με τάμπλετ για να μπορούν στο χώρο και στο χρόνο την ίδια στιγμή να κάνουν την αποτύπωση, να διαβάζει ο σερβερ την καταγραφή που έχει γίνει από την εικόνα και να έχουμε και πολύ γρήγορα αποτελέσματα, αλλά να έχουμε και τις έγκυρες καιρικές προειδοποιήσεις που όλα αυτά σε συνδυασμό θα μας βοηθήσουν να πάμε πιο μπροστά τις καλλιέργειές μας, να γίνουν πιο ανθεκτικές και πιο βιώσιμες. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και σε σχέση και με το τμήμα γεωπονίας, με τη σχολή γεωπονίας που εδρεύει στην Άρτα, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή κάποια στοιχεία να δίνονται και από εκεί? Σίγουρα το τμήμα μπορεί να μας βοηθήσει και με τους μετεωρολογικούς σταθμούς που διαθέτει, με κάποιους που μπορεί να ενεργοποιήσει στο μέλλον. Σίγουρα έχω μιλήσει και άλλη φορά και στο παρελθόν και έχω αναφερθεί στη δημιουργία ενός Ινστιτούτου για τα εσπεριδοειδή σε συνεργασία με το Υπουργείο και με το Τμήμα Γεωπονίας που υπάρχει στην Άρτα. Τα εσπεριδοειδή είναι μια μεγάλη καλλιέργεια για τη χώρα. Πάνω από ένα δις είναι οι εξαγωγές μας στα εσπεριδοειδή, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε νέες ποικιλίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν, θα βοηθήσουν τους παραγωγούς μας να ανταπεξέλθουν στις συχνές μεταβολές που έχουμε από το περιβάλλον και το κλίμα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καλό βράδυ, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους τηλεθεατές, να γνωρίζει ο κόσμος της παραγωγής ότι στην κυριολεξία είμαστε δίπλα τους και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις ωστόσο δύσκολες απαιτήσεις των καιρών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο στόχαστρο ασυνείδητων μπήκε το 8ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το απόγευμα της Κυριακής έγινε αντιληπτό πως κάποιοι είχαν εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου, προκαλώντας καταστροφές σε υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου. Ο διευθυντής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ειδοποίησαν την αστυνομία και η προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Έτσι, κύριε Αργυρέ, για να μην σας αδικώ, τον κύριο Λεωνίδα Αργυρό. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας.
σε όλους τους ακροατές. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος την ιδιότητά σας. Πρόεδρος είστε των Σχολικών Επιτροπών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα οι βανδαλισμοί αυτοί, όπως λέγαμε, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα και με τις εικόνες που έχουν φτάσει, δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, τα έκαναν γυαλιά καρφιά, που λένε μέσα στις αίθουσες. Δυστυχώς, πρόκειται για το τελευταίο από μια σωρία παρόμοιων σοβαρών περιστατικών. Α, δεν ήταν πρώτο και τελευταίο αυτό, ε? Όχι. Αρκεί να σας πω ότι είχα προγραμματίσει για αύριο να βρεθώ με τη διευθύντρια από ένα άλλο σχολείο και να μεταβούμε στο αστυνομικό τμήμα ώστε να καταθέσουμε μήνυση κατά γνώστων. Έτσι αύριο θα πάμε με δύο διευθυντές μαζί. Και με τον διευθυντή, τον αγαπητό φίλο, τον διευθυντή από το 8ο Δημοτικό. Ενδεικτικά θέλω να σας πω ότι σε άλλο δημοτικό της πόλης, δεν θέλω να αναφέρω σε πιο συγκεκριμένα, έχουν γίνει πάμπολες ζημιές από την αρχή του καλοκαιριού. Μάλιστα αστειευόμασταν κάποια στιγμή με τη διευθύντρια για το είδος των σοβαρών ζημιών και λέγαμε ότι αν καταφέρουν και σπάσουν και τα πακτωμένα σίδερα που βάλαμε την τελευταία φορά για να διορθώσουμε πράγματα τα οποία είχαν καταστραφεί, θα πρέπει να τους προσφέρουμε δουλειά σε κάποιο μεταλλουργικό ή τεχνικό γραφείο. Γιατί θα αποδείξουν ότι οι ικανότητές τους υπερβαίνουν αυτές των μέσων τεχνητών. Πρόκειται για μια, σίγουρα είναι καθέξιν αυτή η δράση, πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση. Δεν έχει συμβεί μόνο εκεί. Είχαμε ζημιές και στο κολυμβητήριο. Είχαμε ζημιές και στα όργανα του καινούριου ανοιχτού γυμνιστηρίου στην πλατεία Δημοκρατίας. Η αστυνομία... Στρέφονται οι έρευνες κάπου? Δηλαδή υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχουν μάλλον κάποια στοιχεία που μπορούν να τους οδηγήσουν στους δράστες? Προφανώς το αστυνομικό τμήμα ξέρει παραπάνω και δεν θα μπορούσα εγώ να το πω τώρα αυτό, να δώσω πράγματα, αλλά υποψιάζομαι, έχω βασικές μάλλον υποψίες, ότι η ασφάλεια και το αστυνομικό τμήμα ξέρουν πάνω κάτω τι γίνεται, αν και δεν νομίζω να ξέρουν επακριβώς, γιατί θα είχαν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Ναι. Πάντως είναι γεγονός ότι παρόλη τη βοήθεια, δηλαδή τα παιδιά της ομάδας Δίας προσφέρουν τη δράση τους στην καθημερινή και η αστυνομία, αλλά δεν μπορούν να είναι πανταχού παρόντες. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, όπως σας είπα, μια παθολογική κατάσταση την οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεπεράσουμε. Και τιμωρητικά, γιατί κάτι θα πρέπει να γίνει, κάτι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Δεν θέλω να σας πω πόσο ακριβώς είναι το ποσό που έχουμε δώσει ως σχολικές επιτροπές και ως Δήμος από την αρχή της χρονιάς για ζημιές, αλλά πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό, το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επωφεληθούν οι πολίτες και οι δημότες μας και όχι για να καλύψουμε ζημιές που δεν θα έπρεπε να γίνουν, γιατί είναι τα σχολεία των παιδιών μας, είναι η ναή της γνώσης, εκεί από όπου τα παιδιά μας θα βγουν καλύτεροι άνθρωποι. Κύριε Αργυρέ, έχουμε πει και κατά το παρελθόν για τη φύλαξη των σχολείων, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Είπαμε ότι αυτό υπήρχαν κάποιοι λόγοι όπου δεν μπορούσε να γίνει. Όμως σίγουρα υπάρχουν μέτρα προστασίας, τα οποία θέλω να μου πείτε γιατί δεν λαμβάνονται ή αν μπορούν να ληφθούν. Ας πούμε, κάμερες ασφαλείας μπορούν να τοποθετηθούν στα σχολεία? Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε τώρα. Πολύ ομιχλώδες. Η εύκολη απάντηση, η τελική απάντηση που θα μπορούσα να σας δώσω χωρίς να σας δώσω περαιτέρω εξηγήσεις, είναι όχι. Ναι. Δεν μπορούν. Τουλάχιστον αυτό μας έχουν πει και οι νομικές υπηρεσίες. Γιατί εμπίπτουν στις διαδικασίες αυτές που κάποιοι λένε για προσωπικά δεδομένα και ότι δεν μπορεί να μπει κάμερα. Από την άλλη όμως, αν αυτές οι κάμερες λειτουργούν
μετά τη λειτουργία του σχολικού ωραρίου και τις νυχτερινές ώρες, γιατί φαντάζομαι ότι και τώρα γίνεται λόγος για εξωσχολικούς, δηλαδή για άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το σχολείο και τις σχολικές δραστηριότητες, και πώς θα μπορούσε, άλλωστε μιλάμε για δημοτικά σχολεία. Κοιτάξτε, πιο εύκολο από τις κάμερες, γιατί οι κάμερες πάντα μπαίνουμε σε ένα λίγο δύσκολο, σε έναν εθελόντες τοπίο με τις κάμερες. Πιο εύκολο είναι τα φώτα και οι αισθητήρες κίνησης. Αλλά μιλάμε για ένα δυσθεώρητο κόστος. Δηλαδή, είναι το κονδύλι μεγάλο, μάλιστα. Στο πρότυπο γυμνάσιο που βάλαμε, που εγκαταστήσαμε ένα σύστημα συναγερμού, ήταν πολύ μεγάλο το ποσό για να αναλάβει ένας Δήμος να μπορεί να το βάλει σε μια πλειάδα σχολείων τα οποία έχουμε. Δεν θα πρέπει είναι όμως να ληφθούν οριστικές, αν θέλετε να δοθούν οριστικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, γιατί και οι αποκαταστάσεις των ζημιών σίγουρα κοστίζουν. Αλλά και με αυτό όμως, με αυτή τη λογική, δεν μπορεί να λειτουργεί ένα σχολείο. Μπορεί σήμερα να υπάρξει, να είναι η δική μας η σειρά, όπου κάποιοι θα μπουν μέσα και θα τα κάνουν όλα γης μαδιά. Δεν γίνεται. Ναι, έτσι ακριβώς. Να σας αναφέρω μερικές ζημιές, οι οποίες περνάνε λίγο στην πλευρά του αλόκοτου. Δηλαδή, κάηκαν γραμματοκιβώτια. Κάηκαν και πετάχτηκαν έξω από τα σχολεία κάδοι σκουπιδιών. Μεγάλοι. Με μεγάλο βάρος. Και κάπου εδώ θέλω να αναφερθώ και σε ένα μικρό παράπονο που έχουμε στο ότι δεν καταφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να περάσουμε την δημιουργία του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε πολλούς δήμους. Και μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο για το θεσμό αυτό. Το θεσμό αυτό τον έχετε, μπορείτε να τον δείτε, νομίζω ότι στην πόλη σας τον λειτουργείτε ήδη. Ναι, δηλαδή, ναι. Άμα ρωτήσετε τον κύριο... Μιλάω για την Πρέβεζα. Ναι. Τι έγινε? Αυτός είναι ένας θεσμός ο οποίος, αντίθετα με τις απόψεις και τις φοβίες οι οποίες εκφράστηκαν, δεν έχει ούτε τιμωρητική, ούτε διοκτική φύση. Έχει έναν χαρακτήρα κατευναστικό και προληπτικό. Και σε αυτόν συμμετέχουν, οπωσδήποτε συμμετέχουν οι αρχές. Ένα μικρό πρόβλημα. Συνεχίζεται, κύριε Αργυρέ. Οπωσδήποτε, λοιπόν, σας έλεγα, συμμετέχουν οι αστυνομικές αρχές της πόλης, αλλά συμμετέχουν όχι για να διώξουν ή να τιμωρήσουν, συμμετέχουν γιατί αυτές έχουν πλήρη εικόνα και στατιστική εικόνα για τα προβλήματα παραβατικότητας τα οποία αντιμετωπίζει μια πόλη. Συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο, ειδικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι προσπαθούν να αναλάβουν δράσεις ώστε αυτοί οι κλεισμένοι μέσα στα παιδιά ή στους λίγο μεγαλύτερους, ο θυμός αυτός, δεν μπορώ να το εκφράσω με κάποιο τρόπο πιο συγκεκριμένο, όλο αυτό που βράζει μέσα τους, να βρει μια διέξοδο, έναν τρόπο να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ήρεμα και σίγουρα με τρόπο πολύ πιο ωφέλιμο για την κοινωνία. Μέχρι να εντοπιστούν αυτά τα άτομα, αυτό είναι, μέχρι να εντοπιστούν αυτά τα άτομα όμως, βλέπουμε εικόνες που δείχνουν, όπως είπατε και εσείς, και την οργή και το θυμό κάποιων ανθρώπων και οι οποίοι ξεσπούν καταστρέφοντας υλικοτεχνικές υποδομές, όπως είναι ο χώρος ενός σχολείου. Μερικές φορές έχω την άποψη και έχοντας συζητήσει και το θέμα με πιο ειδικούς από μένα, εγώ είμαι γονέας, ασχολούμαι με παιδιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά σίγουρα ένας παιδοψυχολόγος ή ένας ψυχολόγος γενικά ξέρει καλύτερα από τα πράγματα. Αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, ότι γίνεται καθέξιν, δηλαδή μιμητικά, πολλές φορές βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν θυμό μέσα τους. Κι όμως
μιμητικά με αυτό που λένε οι Άγγλοι peer pressure, δηλαδή η πίεση του να μιμηθούν τις παρέες τους, βλέπουμε να προβαίνουν σε τέτοιες παραβατικές δράσεις. Σίγουρα όμως πρέπει να το λύσουμε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να το λύσουμε και για να είναι τα παιδιά μας ασφαλή, αλλά και σίγουρα γιατί είναι τρομερά άδικο να ξοδεύουμε λεφτά όλοι μας για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μην είχαν καταστραφεί ποτέ. Ως πρόεδρος τώρα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής, έχω να σας δηλώσω ότι προσπαθούμε τα κτίρια μας όσο είναι δυνατόν να τα κρατήσουμε όσο δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Τα χρήματα που έχουμε δώσει τα τελευταία 3 χρόνια και μπορούν να σας το βεβαιώσουν και οι διευθυντές από τα σχολεία, είναι πάρα πολλά. Και δεν, νομίζω ότι δεν έχουμε αρνηθεί σε κάποιον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων είτε σε κάποιο διευθυντή τίποτε από όλα όσα μας έχει ζητήσει. Αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα οποία με δυσκολία μαζεύουμε από το υστέρημα των δημοτών μας, γιατί πραγματικά είναι το υστέρημα των δημοτών μας, δεν είναι, είναι δημόσιο χρήμα. Αυτά λοιπόν να καταστρέφονται με τέτοιον βέβαιο τρόπο. Και να μην μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του ένα σχολείο, διότι ας πούμε έχουν καταστραφεί θρανία, έχουν καταστραφεί καρέκλες ή δεν υπάρχει μέσα στην αίθουσα ο απαραίτητος εξοπλισμός για να συνεχίσουν τα παιδιά το μάθημά τους. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σοβαρό το ζήτημα και ότι εκεί θα πρέπει να δίνονται οριστικές λύσεις. Ακριβώς. Τώρα και δεν μιλάμε μόνο για τέτοια πράγματα. Δηλαδή μερικές φορές το βλέπεις και παρεξενεύεσαι. Βλέπουμε για σκισμένες φωτογραφίες σε άλλα σχολεία, σπασμένα πράγματα. Το να πάρεις μια φωτογραφία ή ένα έργο τέχνης από τον τοίχο και να το καταστρέψεις ή να καταστρέψεις φωτογραφίες παιδιών από δραστηριότητες, από γιορτές σχολικές, νομίζω ότι ξεφεύγει από τα όρια του βανδαλισμού και περνά στα όρια της παραδοξότητας τελικά. Ήταν το ίδιο σοβαρές και οι προηγούμενες ζημιές που είχαν γίνει σε άλλες σχολικές μονάδες ή τώρα τελευταία υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, αν θέλετε, στο θέμα αυτό? Η ένταση ήταν παρόμοια, αλλά είχε παραμείνει στο εξωτερικό του σχολείου. Α, μάλιστα. Ενώ τώρα τελευταία, ναι, υπάρχουν, ναι, και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό. Μάλιστα. Ναι. Το οποίο είναι ακόμα χειρότερο, γιατί γίνεται μια παραβίαση χώρου. Ναι, αναγκαστικά, σας λέω, αύριο θα μεταβούμε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσουμε μήνυση κατά γνώστων. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες μας βοηθάνε όσο μπορούν. Όπως σας είπα, δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόντες οι αστυνομικοί. Κάπου πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας, συνείδηση των γονέων, ώστε να περάσουν αυτή την εικόνα στα παιδιά ότι το δημόσιο αγαθό είναι αγαθό που ανήκει σε όλους μας και πρέπει να προστατευτεί. Έτσι. Κύριε Αργυρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, το οποίο έλαβε διαστάσεις και βεβαίως αφορά έναν μαθητή, ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο εναντίον αστυνομικού το απόγευμα της Κυριακής στα Γιάννενα. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στις ανακριτικές αρχές και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δίκη του ορίστηκε για τις 15 Δεκεμβρίου, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά έρχεται να προσθεθεί σε όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Σωστά, για το bullying. Λέγαμε για το bullying, λέγαμε για το σχολικό εκφοβισμό, αλλά και για επεισόδια που δημιουργούν πλέον ομάδες, θα έλεγα, μαθητών, είτε εντός είτε εκτός σχολείων. Σωστά. Τα νούμερα είναι ανισχυτικά, τα ποσοστά πλέον είναι ανισχυτικά. Και να πω έτσι πριν πάμε στο συγκεκριμένο επεισόδιο ότι 1 στα 3 παιδιά, 32,4% σε όλη την Ελλάδα, δέχεται εκφοβισμό. Ένα πολύ δυνατό σημείο που έρχεται πλέον να προσεγγίσει και την κατάσταση ότι ο συγκεκριμένος μαθητής από το Άργος βρισκόταν στα Ιωάννινα
Η εκπαιδευτικός που συνόδευε τη σχολική εκδρομή, καθώς και οι γονείς του μαθητή, συνελήφθησαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του. Και οι τρεις αφέθηκαν μετά ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Ο ανήλικος που συνελήφθη μετά το πρωτοφανές συμβάν αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κατασχέθηκαν το αεροβόλο πιστόλι και πλήθος πλαστικών σφαιριδίων. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο είναι και πρωτάκουστο για την περιοχή μας. Γενικότερα είναι πρωτάκουστο. Πάντως, Βαγγέλη, σύμφωνα και με όσα μας είπε ο κύριος Αργυρός στο προηγούμενο ρεπορτάζ που είδαμε, και στα σχολεία της Πρέβεζας δεν είναι λίγα τα περιστατικά βανδαλισμών τα οποία έχουν σημειωθεί. Και αυτό είναι ανησυχητικό για κάθε τοπική κοινωνία, όχι μόνο για την Πρέβεζα, γιατί ενδεχομένως δεν ξέρουμε και πού αλλού μπορεί να συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά. Ναι, ο κύριος Αργυρός ήταν συγκεκριμένος, όπως συγκεκριμένος είναι και ο Δήμαρχος ο Νίκος ο Γεωργάκος, ο οποίος καυτηριάζει το γεγονός. Ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ότι ερευνά την υπόθεση και είπε χαρακτηριστικά, Βίκη, ότι μόνο θλίψη και αποτροπιασμό μας, αλλά και μια απορία μας προκαλούν οι θλιβερές αυτές οι εικόνες. Κάποιοι αποφάσισαν, λέει, να τα βάλουμε τα θρανία. Η αστυνομία κάνει ήδη το καθήκον της να βρεθούν οι υπέτοι. Και ανέφερε ότι δεν είναι μόνο το 8ο, ότι υπάρχουν και σε άλλα σχολεία και ότι πλέον θα πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι, να τιμωρηθούν παραδειγματικά, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουν οι μαθητές να κάνουν σχολείο πρωί-πρωί και να βλέπουν αναποδογυρισμένη όλη την αίθουσα. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός εάν ό,τι έγινε σήμερα ή το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτιαχτεί ή να διορθωθεί. Έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με το γιατί, έχει να κάνει ποιοι είναι αυτοί που τα δημιουργούν όλα αυτά τα θέματα και τα προβλήματα και όλες αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες μέσα σε σχολικές αίθουσες, μέσα σε σχολεία. Έτσι. Τώρα, πες μου πώς είδες τη διοργάνωση όλη του Final Four στην Άρτα και γενικότερα τους αγώνες και τους ημιτελικούς και τον τελικό αγώνα, τον κόσμο που συμμετείχε από τις κερκίδες και θέλησε να δει τους αγώνες του Σαββατοκύριακου και γενικότερα πώς κύλησε αυτό το διήμερο. Κοίταξε, επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το αθλητικό... Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Και το γνωρίζω ότι με ρωτάς γι' αυτό. Λοιπόν, θα σου πω ότι ήταν μια πραγματικά πολύ οργανωμένη εκδήλωση. Μια οργανωμένη, θα έλεγα, ένα οργανωμένο Final Four, μια αθλητική εκδήλωση που ήταν μέσα στο πλαίσιο, στο επίπεδο δηλαδή, το α, όπως λέμε εμείς, σε υψηλό επίπεδο. Ήταν ένα Final Four γυναικών, κυπέλου, στο βόλεϊ. Πραγματικά ήρθαν τέσσερις πολύ ισχυρές και δυνατές ομάδες από όλη την Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τη Σαντορίνη που έκανε την έκπληξη, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν είδαμε ένα υψηλού επίπεδου βόλεϊ τις δύο ημέρες, την Παρασκευή και το Σάββατο στον τελικό. Ιδιαίτερα το Σάββατο στον τελικό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πραγματικά προσέφεραν απλόχερα ένα πολύ δυνατό θέαμα. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι και η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και από την Πέμπτη όταν είχαν έρθει ομάδες και υπήρχε η συνέντευξη τύπου. Ταυτόχρονα ο Δήμος Άρτας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασίες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο πραγματικά αθλητικό γεγονός. Μπράβο. Και να αρχίζω να ψάχνω τι δεν πήγε καλά ή αν θα έπρεπε να γίνει έτσι, να γινόταν λίγο διαφορετικά. Σαφώς και πάντα υπάρχει το καλύτερο. Σαφώς και το καλύτερο έρχεται πάντα μέσα από την εμπειρία, μέσα από την πρακτική. Και η Άρτα δεν φημίζεται ότι έχει εμπειρία ή μπορεί να κάνει πράξη τόσο μεγάλα γεγονότα. Το ανέλαβε όμως αυτό, μαζί εννοείται με την μεγάλη βοήθεια, την τεράστια βοήθεια από την Ομοσπονδία Βόλεϊ και κατάφερε να το φέρει εις πέρας. Συγχαρητήρια στην αστυνομία, στην αστυνομική διεύθυνση Άρτας αλλά και Υπήρου, γιατί δεν ήταν μόνο από την Άρτα οι αστυνομικοί που παραβρέθησαν εκεί για να βάλουν και αυτή πλάτη, γιατί πήγε να δημιουργηθεί ένα σοβαρό θέμα το Σάββατο όταν ήρθαν οπαδοί ομάδων στο κέντρο της πόλης χωρίς να έχουν εισιτήριο, χωρίς να έχουν προσκλήσεις. Από εκεί και πέρα, σαφώς και υπάρχουν κάποια
εννοείται παράπονα από αρτινούς που θα ήθελαν να είναι στο γήπεδο, δεν μπορούσαν γιατί ο αγώνας ήταν ειδικού σκοπού, ήταν συγκεκριμένες οι προσκλήσεις, δόθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο, οπότε πάντα υπάρχουν κάποια παράπονα. Όμως το αποτέλεσμα είναι ότι η Άρτα πέρασε το τεστ και ότι έγινε μια αθλητική εκδήλωση, ένα αθλητικό γεγονός υψηλών προδιαγραφών και κύλησαν όλα ομαλότατα και οι εικόνες από το κλειστό γυμναστήριο το ΤΑΦ 9 στους Κωστακίους ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και αυτό είναι το σημαντικό, δίκιο έχεις αυτό που λες. Σημασία έχει ότι η Άρτα απέδειξε ότι μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδους αθλητικές διοργανώσεις, έχοντας και τις απαραίτητες υποδομές. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο θέμα του πολιτικού, το πολιτικό προσκήνιο, το θέμα των εκλογών. Mm-hmm. Κατά πόσο απομακρύνεται ακόμη οι εκλογές, αν θέλεις, η ημερομηνία των εκλογών. Πάμε δηλαδή κοντά στο Μάιο. Και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είτε αυτές είναι κρυφές είτε είναι φανερές. Mm-hmm. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Αν μου επιτρέπεις, επειδή το αμέλησε λίγο νωρίτερα, να προσθέσω κάτι όσον αφορά για το αθλητικό γεγονός στην Άρτα. Ότι δεν πρέπει απλά να υπησκιάζει θέματα καθημερινά που αφορούν στην αθλητική κοινότητα του Δήμου Αρταίων ή στο νομό της Άρτας. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα, έτσι. Οπότε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να επισκιάζουμε αυτά τα ζητούμενα. Θα τα αναλύσουμε κάποια στιγμή. Υπάρχουν αθλητικοί χώροι που έχουν κάποια προβλήματα, το κολυμπητήριο, όλα αυτά. Εννοείται. Αλλά μετά από μια μεγάλη επιτυχία δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εντάξει, γι' αυτό και το είπα νωρίτερα. Πάμε τώρα στις εκλογές. Ο σχεδιασμός έχει αλλάξει, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, μετά το θλιβερό περιστατικό στα Τέμπη. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήρε την απόφαση να πάει παραπίσω, όπως λέμε, τις εκλογές και την εκλογική διαδικασία. Θεωρώ ότι η πιθανότερη ημερομηνία πλέον, όπως ακούμε και όπως λένε τα ρεπορτάζ, είναι 21η Μαΐου, ανήμερα δηλαδή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης. Τότε ο κυβερνητικός προγραμματισμός φέρει την ημερομηνία όπου θα έχουμε τις πρώτες εκλογές. Εάν αυτό συμβεί, τότε θα πάμε για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου για τις επαναληπτικές εκλογές. Εδώ υπάρχει και ένα ζητούμενο όμως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από ό,τι διάβαζα σε αρθρογραφία του Κυριακάτικου τύπου, δεν μπορεί να μην υπάρχει μεταβατική κυβέρνηση μέσα στην περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει υπουργείο, να υπάρχει υπουργός που μέσα στις ημέρες των πανελληνίων εξετάσεων θα πρέπει να είναι νόμιμος και να λειτουργεί κανονικά. Οπότε εκεί μετά μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μιλάμε και για μια μεταβατική κυβέρνηση που δεν ξέρω ακόμα πώς θα προκύψει και τι θα γίνει ή αν υπάρχει ο νόμος που λέει ότι μπορεί να λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας με μια διαφορετική προοπτική. Mm-hmm. Θα το ξέρω όμως τις επόμενες ημέρες για να το αναλύσουμε. Είναι όμως μια σημαντική παράμετρος αυτή. Γιατί μπορεί να καθορίσει και την τελική ημερομηνία των εκλογών. Δηλαδή mm-hmm. να μην γίνει τότε και να πάει λίγο πιο πίσω ακόμα, όπως λένε, ώστε να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα και βέβαια να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία, που μέχρι στιγμής είχε το πλεονέκτημα και των δημοσκοπήσεων, να μπορέσει να αναστρέψει το κλίμα ξανά, να μπει στη διαδικασία των νομοσχεδίων που θέλει να ψηφίσει. Η ανασύνταξη αυτή όμως θεωρώ ότι βοηθάει όλα τα κόμματα. Σαφώς. Είναι ποιος θα το εκμεταλλευτεί καλύτερα, με ποιον τρόπο θα το εκμεταλλευτεί. Φωστά. Μάλιστα, μια δημοσκόπηση την GPO για τα παραπολιτικά, που είναι μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 25,6% με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 9,2%. Βλέπει κάποιος ότι πλέον διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί αυτή. Mm-hmm. Βαγγέλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Μπουτικοτόπουλο 3,19. Όλυμπος σκληρό τυρί 9,99. Ελωμάς καφέ στιγμής 4,10. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε φιλέτο κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 7,41 το κιλό. Αλφα πίστα σπέσιαλ οικογενειακή μόνο 3,59. Αγκρίνο ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων μόνο 1,83. Κόλλιος γιαούρτι στραγγιστό 850 γραμμαρίων μόνο 2,99. Τένα πανς 50% φθηνότερα. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 2 τεμαχίων μόνο 4 ευρώ και 1 λεπτό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Το έργο βελτίωσης διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ίδρευσης, καθώς και η έγκριση της μελέτης για την προμήθεια εφαρμογών ψηφιακού μετασχηματισμού, απασχόλησαν την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Σουλίου συζητήθηκε η έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2022 με εισηγητή το Δήμαρχο Σουλίου Γιάννη Καραγιάννη. Σήμερα η συνάδελφη, όντως το κλίμα είναι πολύ βαρύ για όλη την Ελλάδα, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού συνδρομικού δυστυχήματος που έγινε στα Τέμπη, καθώς και τη συμπαράστασή μας στους τραυματίες από το ίδιο συμβάν. Να ευχηθώ σε όλους τους τραυματίες καλή ανάλαση και γρήγορη επιστροφή στα σπίτια τους. Η απέτηση όλων μας στρατής άνθρωποι είναι πέραν της πλήρης διερεύνησης των συνθηκών που έγινε το δυστύχημα και της επιβεβλημένης απόδοσης των εθνών να ληφθούν επιτέλους όλα τα αναγκαία μέτρα εκείνα προκειμένου στον γάμο να μην ζήσουμε ξανά παρόμοια τραγωδία. Η ασφάλεια των πολιτών και εμείς ως Δημοτική Αρχή και των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι το πρώτο και κύριο μέλημά μας. Όσον αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι, τις εξελίξεις των διαφόρων έργων των οποίων αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Δήμο μας, πολύ περιγραμματικά θα αναφερθώ σε αυτά. Όσον αφορά την προμήθεια και κατάσταση συστήματος βελτίωσης και διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ίδρυσης, το γνωστό έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα μέλη της 3,3 εκατομμύρια, είναι σωστά και το διαπροσωπευτικό έργο. Η αναβάθμιση των αγροτικών, την αγροτική οδοπία που λέμε, το 1,8 εκατομμύρια, υπάρχει ο ανάδοχος, είναι ο ελιγμός, και εντός των ημερών και υπογράφουμε τη σύμβαση και προχωράει το έργο έτσι ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να εκπληρωθεί. Για τον τεχνικό σύμβουλο του κτηρίου Βούχαρη, προϋπολογισμό 62.200 ευρώ, πάμε και εκεί για άμεση υπογραφή σύμβασης εντός των ημερών. Για το μικρότερο έργο που έχουμε με τον 329.000 που αφορά και αυτό την βελτίωση των αγροτικών υποδομών, υπάρχει ανάδοχος και βρισκόμαστε στο στάδιο της μετακύρωσης. Πάμε στο όσον αφορά τη δημιουργία πάνω μάθησης στο Δήμο μας, 210.000. Έχει προκύψει και εκεί ο σωρινός ανάδοχος και προχωράει η διαδικασία για να προχωρήσουμε για τη σύμβαση. Το τελευταίο μήνα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν δημοκρατηθεί 5 έργα. Αυτά τα έργα τα οποία έχουν δημοκρατηθεί είναι η προμήθεια και εγκατάσταση και θέση λειτουργία τριών τοπικών σταθμών παρακολούθηση και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων με υπολογισμό 297.000 είναι στο έρχεται το εντός
βλέπουμε μεγάλο σπουδό, το στάδιο του πιστεύω. Πρώτο πρακτικού, οπότε έχουμε και εκεί προσωρινά για την προμήθεια του δεύτερου αποκλειματοφόρου, οπότε το περιμένουμε σε δύο εβδομάδες το πολύ να έρθει, έτσι ώστε να είναι στις υπηρεσίες του Δήμου μας, αξίας 170.500 ευρώ. Εκεί έχει βγει ο προσωρινός ανάδοχος και προχωράμε στις διαδικασίες έτσι ώστε μέσα στο 2023 να έχουμε και το δεύτερο αποκλειματοφόρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και να έχουμε πιο ασφαλή την διακονητή των σπουδαιών. Για το θέμα της αποπεράτωσης του Δημοτικού Μεγάλου ποσού 350.000, υπάρχουν 4 ενδιαφερόμενοι, αποσφαγίζεται στις 14 Μαρτίου οι προσφορές, οπότε και εκεί προχωράμε κανονικά το συγκεκριμένο έργο. Το έργο, το υπόλοιπο 4 που αφορά το σχολείο Φούρναρη, αποσφαγίζεται μέχρι τέλος του μηνός, οπότε γιατί είναι διεθνής διαγωνισμός, γι' αυτό και έγινε και τόσο μεγάλο διάστημα για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις διαδικασίες από πλευράς των υπηρεσιών. Και εντός του πρώτου δεκαετία του Απριλίου θα έχουμε και την αποσφάγιση, οπότε να πάμε κατευθείαν στις περαιτέρω έργες που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Τέλος, τα καύσιμα του 2023 και του 2024 υπάρχει και σε αυτό το έργο προσωρινός ανάδοχος, και είναι και αυτό διεθνής διαγωνισμός, έτσι ώστε να μην έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα που έχουμε κάθε χρόνο με τα καύσιμα. Αυτά σε γενικές γραμμές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί και έχουν φτάσει επιτέλους σε τελικά στάδια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα δούμε να υλοποιούνται τους αμέσως επόμενους μήνες. Κλείνοντας, παρόλο το μαγικό μας σήμερα γιορτάζουν 8 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Είναι αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες του κόσμου και συγκεκριμένα στους αγώνες που έκαναν οι γυναίκες για την κατάκτηση των δικαιωμάτων τους. Και επειδή η γυναίκα, αυτό που γνωρίζετε, είναι η ίδια η ζωή, θα σας ευχηθούμε όλοι μαζί σε όλες τις γυναίκες του κόσμου που έκαναν πολλά για σήμερα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ακόμα ένα θέμα που απασχόλησε το Σώμα ήταν η διαγραφή ημιοφυλές για τέλη ίδρυυσης με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Μπέλο Θεοφάνη. Είναι, έχουν έμφαση και έχουν τη δυνατότητα από εδώ και πέρα να δούμε πού θα μπορέσουν να κάνουν. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω, γιατί κατάλαβα τι ο Νίκος, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά μην λέμε ότι δεν κάνουμε έχουμε κάποια ευκαιρία. Επειδή μιλάτε για έργος, τώρα από εδώ δεν θέλει η διέκρα του έργος, δηλαδή τι μπορεί να γίνει. Η ερώτηση είναι, λέει, μέρη επισκευής. Εγώ καταλαβαίνω ότι μέρη επισκευής αφορά το παίρνεις έτσι, αν κάνεις κάποια μια μπουλντόζερ και κηρύξεις ένα πύχο, επανέφερετον στην πρώτερη κατάσταση. Μπορούμε π.χ. με αυτούς τους όρους να φτιάξει κάτι, να προβεί στην επισκευή της πάνω της στέγης, την κουναδράκα, να βάζει κεραμίδια, μπορείς, να χτίσει κτίριο μπορείς, να βγάζεις δηλαδή άδεια κανονικά και να αναγείρεις ένα κτίριο, μπορείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δόθηκε η αποτύπωση και ο χώρος όρος που περιπολικά εκεί μας ζητήθηκε. Το λέει μέσα ότι οι παρεμβάσεις είναι δυνατές. Τώρα, το θέμα της ανέλυσης καινούριου κτιρίου, αυτό έχει να κάνει, εμείς δεν το έχουμε διερευνήσει ακόμη, με το θέμα της έκθεσης και της, της νόμισης, των όρων δόμησης. Πάντως, η ανακαίνιση των υπαρχόντων τι μπορεί να γίνει. Αφού μας το λέει, και εδώ μας ρωτάει και ο Μακάντο, αν έχω υποβλέψει στον προϋπολογισμό μας, θα πάνε για την επισκευή και την άλλα. Αυτό δίνει. Αυτή η οικία που θα βγει, θέλουν την απόφασή μας, εν πάση περιπτώσει, θα τα περιλαμβάνει αυτά μέσα να γίνει κάτι. Κάνε το κοδέτσι, κύριε Κουτσί. Κύριε Κουτσί, το κοδέτσι. Το κοδέτσι. Λοιπόν, εμείς πρέπει να δείξουμε πει για το θέμα εκεί πέρα, γιατί τα πέντε στους χώρους είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, όπως λέει, η κίνη είναι απαλού. Όπως προηγούμενοι, 15 μέρες κατά Δευτέρα, που πρέπει και εγώ
πήγαμε πάνω, τα πλάκα. Και όλοι λένε ότι αν αυτός ο χώρος έτσι ήταν όλα τα κτίρια, αλλά και τις μέρες που μπορούσαν να φιλοξενήσουν, θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικά πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο για αυτές που έχουμε απαλού, αλλά για να υπάρχει μια ποιοτική ψυχαγωγία για τους ανθρώπους που ζούμε εδώ πέρα. Έτσι. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σχολικές εκδρομές και για τα πάντα. Έτσι. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Όσο μένει έτσι το τέλος, τι θα γίνει, θα πέσει. Θα ξαπίσουν οι πλάκες, πέσει και ο οπλισμός, κάποια στιγμή θα μαζεύουμε στην Κρήτη. Εμείς αυτό που φοβόμαστε είναι να μην παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση και να λιμνάζει η συγκεκριμένη υποδομή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίγη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Έχει σταματήσει καθόλου οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας ή όχι? Εγώ θα συνεχίσω να παρουσιάζω περιπτώσεις πληστηριασμών πρώτης κατοικίας για να επιβεβαιώνομαι. Θα μου πεις τώρα και τι καταλαβαίνεις? Τίποτε. Μια ηθική δικαίωση, επιβεβαιώνομαι. Και να διαψεύδω αυτούς οι οποίοι καθημερινά αυτοδιαψεύδονται και απευθύνονται, νομίζουν ότι απευθύνονται ή μπορεί και να απευθύνονται, πρόσεξε, δεν ξέρω. Παλιά, δεν θυμάσαι εσύ, ήταν το περίφημο σύνθημα με το Πασόκ στους χαχόλους της βάσης. Το θυμάσαι το σύνθημα αυτό? Όχι. Οι χαχόλοι της βάσης, δεν το θυμάσαι? Είδες πόσο μικρή είσαι. Λοιπόν, δηλαδή, τι να πω τώρα, σε ανθρώπους που το IQ τους είναι ραδικιού. Λοιπόν, δεν εξηγείται διαφορετικά. Να βγαίνουν οι υπουργοί και να λένε ότι πρώτη κατοικία προστατεύεται απόλυτα. Πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, δεν το συζητάμε. Να ψηφίζουν νόμους, να βγαίνουν ανερυθίαστα και να το λένε και εμείς θα συνεχίζουμε εδώ πέρα να παρουσιάζουμε. Λοιπόν, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έξω από Θεσσαλονίκη. Συνταξιούχος με τρία παιδιά. Παίρνει ένα δάνειο 60.000 ευρώ πριν από χρόνια, 15-17 χρόνια πόσα, για να μπορέσει να το προστιθέμενο σε ένα άλλο ποσό που είχε από τις οικονομίες του, να αγοράσει ένα σπίτι να βάλει τα τρία παιδιά του μέσα. Έρχονται τα μνημόνια, έρχεται η κλίση, αυτός ο άνθρωπος απολύεται, δεν ξέρω τέλος πάντων το ιστορικό του ακριβώς, τέλος πάντων έρχεται σε θέση αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων. Το δάνειο λοιπόν των 60.000, από 60.000 έγινε 180.000 ευρώ. Τριπλασιάστηκε. Γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει. Ούκαν έχει τη λάβει παρά του μη έχοντος, λέει το Ευαγγέλιο. Ξέρεις κανένα εσύ που να έχει να πληρώσει και να μην πληρώνει για να χάσει το σπίτι του? Όχι. Εκτός είναι κάποιοι εξιστήματος μπαταξίδες, αλλά αυτή είναι μια άλλη πορεμένη ιστορία και ειδική κατηγορία. Εδώ δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ταλέπορο, ο οποίος είναι γνωστός. Η τράπεζα, από την οποία είχε πάρει το δάνειο και το οποίο τριπλασιάστηκε με τους στόχους όλα αυτά, χωρίς καμία προειδοποίηση, το πουλάει σε ξένο φανς. Το φανς, με έδρα το φανς, την Ιρλανδία και αυτό. Μισό λεπτό, όχι, για να πω ακριβώς, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία. Το Δουβλίνο, συγγνώμη, Ιρλανδία. Α, ναι, συγγνώμη, ναι. Το πουλάει λοιπόν το φανς και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη μετά ότι το δάνειό σου πωλήθηκε σε αυτό το φανς. Το ενημέρωσε η τράπεζα. Μπράβο, προς τιμή τους. Α, η αλήθεια να λέγεται, να μην αδικούμε κανένα. Και επιχειρεί ο άνθρωπος αυτός να έρθει σε επικοινωνία με τους διαχειριστές αυτού του φανς για να μπορέσει να έρθει σε έναν διακανονισμό και να σώσει το σπίτι του. Λοιπόν, το φανς, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και δεν διαψεύστηκαν μέχρι στιγμής, αγόρασε το δάνειο των 180.000 και εδώ βρήκε, θα το λέμε συνέχεια, δεν μπορεί να το λέμε, το έχω πει και άλλες φορές, έναντι 40.000 ευρώ. Δηλαδή, χρωστάς την τράπεζα εσύ με τόκους, με μπιπ, νησιάτικα λέω έτσι, κάτω ανοιξιάτικα, καταλαβαίνεις, σε μισιάτικα τελειώνει, αλλά εντεύθετο τα μισιάτικα 180-180. Το πουλάς 40 χιλιάρικα. Γιατί ρε, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε, τρελαίνομαι. Γιατί κύριοι τραπεζίτες, που εσείς
Στιγνή είσαστε ανάλγητοι. Ήενες που ρουφάτε το αίμα του Κοσμάκη, καλά κάνετε. Αφού έχετε το ακαταδίωκτο, η κυβέρνηση το ψήφισε και δεν σας ελέγχει κανείς. Αυτοί που κυβερνάνε τι κάνουν. Γιατί δεν το δίνεις τον άνθρωπο αυτόν με τα ίδια λεφτά. Δηλαδή 40.000 το φάνηκε, να του πει έλα εδώ, εγώ σου κουρεύω το δάνειο και από 180.000 γίνεται 40. Τα 40 ο άνθρωπος θα μπορούσε να πει ότι ναι, κάντε μου και ένα διακανονισμό και θα τα πληρώσω. Ή 50 παραπάνω κιόλας, ή 60, όχι 180.000. Να μην στα πολυλογώ. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός για να βγει από το σπίτι, γιατί δεν έβγαινε, τον ειδοποίησε και δεν έβγαινε. Ξέρεις πως βγήκε, αγαπητή Βίκη? Με μία, δεν ξέρω, μία είναι οι δύο δημιουργίες στο ΜΑΤ, με δύο κλούβες εντεύθυντόση με 50 αστυνομικούς, αυτά είναι καταγεγραμμένα στοιχεία, τα οποία εισέβαλαν στο σπίτι, πέταξαν κυριολεκτικά την οικογένεια έξω, αυτήν και τα πράγματά τους, και το σπίτι περιήρθε στο ΦΑΝΣ. Έχει να πεις κάτι? Όχι. Πόσες περιπτώσεις είπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, σωστό, εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, αυτά, και κατά τα άλλα, ας έρθει ο βουλευτής στην Άρτα ή στη Θεσποντία, ο κυβερνητικός εννοώ, ή στα Γιάννενα, μιλάω εδώ, γιατί εδώ απευθυνόμαστε κυρίως, και να πει ότι μην ανησυχείτε, ενώ κυβερνητικοί βουλευτές, έτσι, η πρώτη σας κατοικία δεν κινδυνεύει με τίποτε. Λοιπόν, εδώ μιλάμε με ντοκουμέντα, με στοιχεία, έχουμε και τα ονοματεπώνυμα, αλλά ξέρεις ότι δεν τα λέμε για λόγους ευνοϊκούς στο δεδομένο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Βαγγέλη, στο μεσημβρινό δελτίο του σταθμού μας είπαμε την είδηση για με τη διακίνηση, ξέρεις, των ναρκωτικών ουσιών. Αυτό όμως που εσύ εστίασες, και έχεις απόλυτο δίκιο, είναι η ηλικία του ανθρώπου, ο οποίος, μπράβο του που είχε διάβγεια πνεύματος, 81 έτους, να μπορεί να είναι όχι μέλος, αλλά αρχηγός, έτσι τους λένε. Ηθήνων νους, σωστό. Ηθήνων νους. Για τη διακίνηση τέτοιων, δεν είναι μόνο οι ποσότητες, είναι απλά και μόνο η διαδικασία. Η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πράγματα, να πούμε για μια ακόμη φορά, ένα μεγάλο μπράβο. Έτσι, στην αστυνομία. Ένα δημόσιο, όχι σε οποιαδήποτε αστυνομία, όχι γενικά, στην υποδιεύθυνση ασφάλειας της αστυνομικής διεύθυνσης της Ασπρωτείας, γιατί έτσι αόριστα είναι όπως το όλοι φταίμε, κατά το, έτσι, το γενικό. Επειδή και το προηγούμενο διάστημα και της Άρτας και της Πρέβεζας και των Ιωαννίνων έχουν ανάλογες αστυνομικές. Η αστυνομική διεύθυνση έχει πολλές υπηρεσίες. Βεβαίως. Εμείς κάθε φορά, όταν πρόκειται μια επιτυχία μια συγκεκριμένη υπηρεσία, οφείλουμε να απονείμουμε δημοσίως τα εύσημα στην υπηρεσία αυτή. Ωραία. Και στους άντρες και τις γυναίκες της υπηρεσίας αυτής. Ποια είναι αυτή? Η υποδιεύθυνση ασφάλειας της αστυνομικής διεύθυνσης Ιγουμενίτσας, με επικεφαλής έναν ικανότατο αξιωματικό, τον αστυνομικό υποδιευθυντή, τον κύριο Ανδρέα Οικονόμου, το έχουμε πει κάθε φορά, που για μια ακόμη φορά κατέγραψε μια μεγάλη επιτυχία. Γιατί το αυτοκίνητο αυτό κινούνταν μέσα στην πόλη της Ιγουμενίτσας και τα αλλαγωνικά του τμήματος δίωξης ναρκωτικών το εντόπισαν ως ύποπτο. Τώρα με τι κριτήρια, τι ξέρω, εγώ δεν είμαι αστυνομικός, μαγιά τους. Και το σταματάνε. Και βρίσκουν μέσα 67 κιλά χασίς, το οποίο το μετέφερα από την Αλβανία. Και μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε και μικροποσότητα ηρωίνης. Το θέμα είναι ότι την όλη επιχείρηση συνελήφθησε προφανώς και πήγε στον εισαγγελέα. Όπως αποκαλύφθηκε από την προκαταρκτική εξέταση που έγινε στην αστυνομία, ο ηθήνων νους, όπως είπα, που συντόνιζε αυτή την επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών από την Αλβανία προς την Αθήνα, ήταν ένας Λεβέντης. Λεβέντης είναι, δεν μπορεί για να κάνει. Λεβέντης είναι. Ετών 81, παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα αυτός δεν ανήκει προφανώς στα τιμημένα γυρωτιά. Και εδώ και να χαρτολογήσουμε και λίγο για να χαμογράψει και το χειλάκι μας, δεν είναι ότι μόνο ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, αλλά και τα ναρκωτικά χρόνια και ηλικίες δεν κοιτούν. Λοιπόν, αυτά. Ετών 81. Δεν τα έχουμε δει όλα ακόμη σε αυτή τη ζωή. Συγγνώμη, είπα τα έχουμε δει, όχι. Ντροπή και κρίμα. Λοιπόν. Ντροπή και κρίμα, και από εκεί μετά. Σωστά. Όλοι. Κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι ο άλλος είναι ηλικιωμένος και να λυπάσουμε. Όχι, βέβαια.
Πάμε να κλείσουμε μία τραγική είδηση, Βαγγέλη, την αυτοκτονία ενός 49χρονου γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο, υπηρετούσε το Γενικό Νοσοκομείο Φυλιατών. Υπηρετούσε το τελευταίο χρονικό, καταρχήν είναι συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία εδώ, γιατί ο εν λόγω γιατρός είναι από εδώ, γέννημα θέμα της περιοχής. Δεν θα πω περισσότερα φυσικά. Είναι από εδώ, είναι στους Φυλιάτες, έζησε εκεί, τελείωσε το γυμνάσιο, εκεί είναι η οικογένειά του. Στους Φυλιάτες λοιπόν μεγάλωσε ουσιαστικά ο γιατρός αυτός, αείμνηστος πλέον. Υπηρετούσε στο Γενικό Νοσοκομείο Φυλιατών. Τους τελευταίους μήνες, 6 και πλέον μήνες, 7-8 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Αντιμετώπιζε πρόβλημα. Είχε διακόψει συνεργασία με το νοσοκομείο, δηλαδή είχε παραιτηθεί, ήταν γιατρός του ΕΣΥ. Μάλιστα. Και παραιτήθηκε. Και για να αποφύγω εδώ, επειδή ακούγονται και διάφορα, είναι μικρή κοινωνία εδώ πέρα, να πω ότι με έγκυρες και διασταυρωμένες πληροφορίες, η διακοπή της συνεργασίας του με το νοσοκομείο δεν είχε να κάνει απολύτως τίποτε όσον αφορά τη σχέση του με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Η σχέση του με τη διοίκηση ήταν απολύτως, όχι απλά αγαστές, αλλά και φιλικές, και ο διοικητής του νοσοκομείου είναι συντετριμμένος για την απώλεια αυτή. Αυτό γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι έφυγε από το νοσοκομείο γιατί υπήρχε σύγκρουση και γι' αυτό, ας πούμε, τον οδήγησε στο απονοημένο διάβημα. Όχι. Άλλοι ήταν οι λόγοι. Δεν θα πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος, ούτε 50 ετών, έτσι, διακεκριμένος επιστήμονας, αγαπητός συμπολίτης, έθεσε τέλος στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που αυτός επέλεξε. Μια ακόμη αυτοχειρία, αγαπητή Βίκη, στη Σπρωτεία, γιατί αν καθίσει και μετρήσει τον τελευταίο χρόνο, τουλάχιστον είναι πάνω από 7 ή 8 οι αυτοχειρίες στη Σπρωτεία και μάλιστα τέτοιων ηλικιών. Ή και μικρότερων ή και μεγαλύτερων. Έτσι. Άλλωστε, προχθές είχαμε και μία στα Γιάννενα, ενός 66χρονου, ο οποίος επίσης έθεσε τέλος στη ζωή του. Αυτά. Τι να πούμε τώρα, κουράγιο στους δικούς του. Να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χρώμα του, καλό παράδεισο να έχει. Κουράγιο, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και κουράγιο ο Θεός να του δίνει δύναμη. Και μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό αυτό. Μακάρι. Σε αυτό το δύσκολο και χαοτικό κόσμο που ζούμε. Βίκη. Καλό βράδυ. Και δεν το λέω τυχαία. Καληνύχτα. Εκτός από τον τελικό αγώνα βόλεϊ γυναικών, στην Άρτα φιλοξενήθηκε και το πανελλαδικό πρωτάθλημα τένις για αγόρια και κορίτσια 16 ετών. Μία επιτυχημένη διοργάνωση με τη συμμετοχή αθλητών, γονέων και προπονητών, οι οποίοι στήριξαν τους αγώνες των παιδιών με το δυνατό τους χειροκρότημα. Ακόμη μια σημαντική διοργάνωση αθλητισμού έλαβε χώρα στην πόλη της Άρτας το Σαββατοκύριακο, καθώς στις εγκαταστάσεις αντισφαίρησης πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις Ε2 αγοριών και κοριτσιών σε ηλικία 16 ετών. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up. Οι διοργανωτές και συντελεστές του πρωταθλήματος μίλησαν για μια άρτια εκδήλωση. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης να μας πει δύο λόγια για το τουρνά του ομίλου της Φέρης Άρτας. Πολύ καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και στο RTV και τη Μίκα που είναι και η διευθύντρια αγώνων. Είναι το Ε2, το επίπεδο 2 που λέμε στο τένις. Δεν θα μιλήσω μόνο για την Άρτα. Εδώ στην Άρτα έχουμε την κατηγορία αγόρια κορίτσια 16 ετών. Είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι τα 12άρια στην Κέρκυρα, τα 14άρια στη Φιλιππιάδα. Είναι μια πολύ καλή διοργάνωση. Δεν είναι σαν την περσινή το Ε1
που φέτος δεν ξέρω για ποιο λόγο η Ομοσπονδία δεν μας την έδωσε πάλι, ενώ οι εγκαταστάσεις, οι αθλητές μας και γενικά όλο το staff ήταν έτσι όπως θα έπρεπε και μείναν όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά τουλάχιστον δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδος και όχι μόνο γιατί είναι πανελλαδικό, να μπορούν να έρθουν να παίξουν, να βαθμολογηθούν και να χρησιμοποιήσουν τη βαθμολογία τους στη συνέχεια και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει, πιστεύουμε, μέσα στο Πάσχα. Επειδή όμως στην Άρτα θέλω να πω ένα άλλο, ότι το Μάιο εδώ στην Άρτα θα έχουμε το Tennis Europe για πρώτη φορά στην Άρτα. Είναι το Tennis Europe κατηγορία 14 που θα έρθουν από όλη την Ευρώπη παιδιά. Πιστεύω ότι θα είναι sold out, θα είναι 112 αθλητές. Θα γεμίσει η Άρτα με ξένους αθλητές για περισσότερο από μία εβδομάδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ομίλου αλλά και σε όλα τα μέλη του ΔΣ του ομίλου που το κυνηγήσανε, το φέρανε και θα είναι ένα πολύ καλό event για όλη την Άρτα και στον αθλητικό τουρισμό και στην ό,τι έχει σχέση με το παίξιμο και θα δώσουν και την ευκαιρία επειδή είναι, αγαπάνε πάρα πολύ το τένις και σε πολλά Ελληνόπουλα να διακριθούν μέσω της Tennis Europe. Είμαι η Δήμητρα Ιζίτση, είμαι διευθύντρια αγώνων στο τουρνά που διεξάγεται εδώ στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Είναι Ε2, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας αγοριών και κοριτσιών 16 ετών. Έχουμε 60 περίπου συμμετοχές και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και όπως προανέφερε και ο Πρόεδρος της Ένωσης, το Μάιο φιλοξενούμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα έχει πάρα πολλές συμμετοχές, ελπίζουμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία αυτή του ομίλου. Και ειλικρινά αυτή την επιτυχία την οφείλουμε στην Ένωση και στον όμιλο που τα κατάφερε και έχουμε αυτό το πρωτάθλημα. Φιλοξενούμε στην Άρτα το Ε2 πανελλαδικό πρωτάθλημα αγόρια κορίτσια στην κατηγορία των 16. Έχουμε περίπου 60 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η διοργάνωση είναι σε πολύ καλό επίπεδο και θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Ένωσης της ΣΑΒΔΕ που είναι Βορειοδυτικής Ελλάδος, που είναι πάντα στο πλευρό μας και έρχεται σε όλες τις διοργανώσεις και δίνει το παρόν εδώ, δίνοντας έτσι, ας πούμε, υπεραξία στην διοργάνωση. Θέλω να πω ότι έχουμε και άλλες διοργανώσεις που θα έρθουν στην πόλη, πολύ σημαντικές, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το Μάιο, και θα είμαστε πάλι εδώ να μια πολύ μεγαλύτερη διοργάνωση να γιορτάσουμε τον αθλητισμό στην πόλη μας του τένις. Ευχαριστώ πολύ. Οι εξαιρετικοί αθλητές και αθλητρίες που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις στην Άρτα ανέφεραν στην κάμερα του RTV την ιδιαίτερη χαρά τους μετά και την επίτευξη του στόχου τους. Ονομάζομαι Αναστάσης Παπαβασιλείου, είμαι αντιπροσωπεύω τον Αγώνα Φιλιππιάδας. Ήρθαμε σε αυτό το τουρνά, είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Η εγκαταστάσεις και η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία. Έρχονται οι φίλοι μας από όλη την Ελλάδα που τους βρίσκουμε καθημερινά. Θα τους φιλοξενήσουμε κι εμείς μια φορά εδώ στο τόπο μας, γιατί μας φιλοξενούν και αυτοί συχνά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής, επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψύξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θράκη και στη Μακεδονία προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θεσσαλία τα χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.